Η Αγία Γραφή δίνει πολύ καθαρά, πάρα πολύ καθαρά, την εικόνα της πρώτης εκκλησίας, αυτής της εκκλησίας που αρχική υπόσταση είχε εκεί που βασιλεύει η Αγία Τριάδα. Εκεί που βασιλεύει η Αγία Τριάδα. Αναφέρει χαρακτηριστικά η Αγία Γραφή ότι η Αγία Τριάδα, πήρε κάποια απόφαση για το σχέδιο της σωτηρίας όλου του κόσμου. Για το σχέδιο της σωτηρίας όλου του κόσμου. Από Αδάμ μέχρι περάτων των αιώνων που θα κλείσει η αυλαία του κόσμου τούτου. Τι συγκεκριμένα αναφέρει για την προαιώνια αρχή της Εκκλησίας. Ότι τα πρώτα μέλη της Εκκλησίας, ήσαν τα τάγματα των Αγγέλων. Μάλιστα, με ένα μεγαλειώδη τρόπο αναφέρει η Αγία Γραφή, με ανθρώπινο τρόπο θα το αναφέρω και άλλωστε αλλιώς δεν μπορώ να το κάνω, ότι όταν ο Κύριος με κεφαλαία γράμματα και όλη η λέξη Κύριος γύρισε το κουμπί, είπε, αυτό εννοώ γύρισε το κουμπί, είπε και άναψε το στερεώμα ολόκληρο, όλο το στερεώμα, ο πολυέλεος του ουρανού, τότε οι άγγελοι τα χάσαν κατά έναν τρόπο και αναφώνησαν δόξα στο Τριαδικό Θεό. Ότε εγεννήθησαν άστρα, είναι σαν με πάντες οι άγγελοι μου. Αυτό το σκέλος, τα 10 τάγματα δηλαδή των αγγέλων, είναι τα πρώτα μέλη της Εκκλησίας. Αυτής της Εκκλησίας στην οποία ζούμε μέσα σήμερα εμείς και στην οποία είμαστε εμείς επί της γης. Τα πρώτα μέλη λοιπόν αναφώνησαν μια μεγαλειώδη δόξα στο Τριαδικό Θεό. Όμως δεν σταμάτησε έως εδώ ο Κύριος, επαναλαμβάνω, η Αγία Τριάς, γιατί λέει Άγιος ο Θεός, Άγιος πάλι Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος. Έτσι μνημονεύουμε την Αγία Τριάδα στη Θεία Λειτουργία. Και Κύριος, 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 πάλι η Αγία Τριάδα κατά από το όνομα αυτό υπάρχει. Η Αγία λοιπόν Τριάδα, που της οποίας δεν μπορούμε να περιγράψουμε, πώς την περιγράψουμε, άλλωστε και δεν μπορούμε να περιγράψουμε και μια αγάπη ενός ανθρώπου σε έναν άλλον. Να περιγράψουμε δεν μπορούμε, επαναλαμβάνω, την άπειρη, υπεράπειρη και πανυπερτέλεια αγάπη της. Θέλησε
να βάλει συμμέτοχο στη δόξα της εκτός από τα αγγελικά τάγματα και το ανθρώπινο γένος. Και το ανθρώπινο γένος. Κατ' ουσίαν, αν θελήσουμε να σκεφτούμε καλά το πότε γεννηθήκαμε και πότε θα πεθάνουμε, θα δούμε ότι δεν είναι η αρχή που πήραμε όταν γεννηθήκαμε με το υλικό σώμα, δεν είναι η αρχή που πήραμε όταν γεννηθήκαμε. Ούτε όταν θα φύγουμε και θα αφήσουμε τη φορεσιά, το σώμα μας δηλαδή, είναι το τέλος μας. Είπα ότι προαιώνια η Αγία Τριάδα, προαιώνια χωρίς αρχή, κατάρτισε το σχέδιο της σωτηρίας του ανθρωπίνου γένους. Εκεί θα βρούμε την αρχή μας. Μέσα εκεί θα βρούμε τη δική μας αρχή, η οποία δεν έχει αρχή. Γιατί μπορούμε να πούμε ότι του Θεού ο νους έχει αρχή, είναι δυνατόν. Είναι αδύνατο αυτό, δεν γίνεται. Άρα είχε δίκιο, αν θυμάμαι καλά, τον Απόστολο Παύλος αναφώνησε: «Ο Κύριε, αιωνία αγάπηση η γάπησάς με». Αιωνία αγάπηση. Σημαίνει δηλαδή ότι η αγάπη του, που δεν έχει αρχή και τέλος, μας είχε στο σχέδιο αιωνίως. Άρα είμαστε αιώνιοι μέσα στο σχέδιό του, μέσα στο νου του Θεού. Άναρχη λοιπόν, άναρχη είναι και αιώνια η Αγία μας Εκκλησία. Όμως η Γραφή, η Αγία Γραφή, επειδή κάποτε μιλούσε σε ανθρώπους που βρίσκονταν σε παροχημένη εποχή, παλιά εποχή, εποχή Μωυσή, που γράφηκε η Παλαιά Διαθήκη, με πολύ ανθρώπινο τρόπο, με πολύ ανθρώπινο τρόπο, μνημονεύει για την αρχή της Εκκλησίας μας. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι ο Θεός μας, ο ταπεινός Θεός, η Αγία Τριάδα είναι ταπεινός Θεός, ένας Θεός είναι, μας έχει δώσει χειροπιαστό παράδειγμα ότι προσπαθεί στη γλώσσα τη δική μας να κατέβει για να επικοινωνήσει. Και το κάνει αυτό. Και το κάνει αυτό. Παίρνει μορφή ανθρώπινη, ταπεινό σχήμα ο Κύριος μας. Κατεβαίνει εν ομοιώματι ανθρώπου γενόμενος, όπως λέει, γενόμενος άνθρωπος. Να γιατί λέω ότι με τη γλώσσα μας επικοινωνεί ο Θεός κυρίως, και όχι με τη δικιά του γλώσσα, γιατί είναι ακατάληπτη. Έτσι λοιπόν η Εκκλησία, η δική μας, η επιτυχής Εκκλησία, πήρε κάποια στιγμή την αρχή της όταν ακούστηκε από την Αγία Τριάδα, από το απόρριτα της Αγίας Τριάδας βγήκε, γιατί λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή: «Το μυστήριο το αποκεκριμένο και σεσηγημένο το αποκάλυψε ο Θεός κάποιο χρόνο, όταν κατέβηκε στη γη ο Υιός του». Ήταν σεσηγημένο, κρυμμένο και αποκαλύφθηκε. Άρα η Εκκλησία δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι ένα ίδρυμα που έλαβε κάποια αρχή σύμφωνα με τα ανθρώπινα μέτρα, αλλά θεοσύστατο προαιωνίως. Προαιωνίως. Δεύτερο, ακούστηκε στον ουρανό: «Ποιήσομεν άνθρωπον, κατ' εικόνα η μετέρα και καθομοίωση,
Ελάτε να φτιάξουμε άνθρωπο που θα έχει τη δική μας εικόνα. Δεύτε ποιήσουμε, ελάτε να κάνουμε σε πληθυντικό αριθμό, μιλάει η Παλαιά Διαθήκη. Δεν μιλάει σε ελληνικό αριθμό. Που σημαίνει τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδας. Και δημιουργείται ο άνθρωπος, ο Αδάμ και η Εύα, ως πρώτα μέλη της Αγίας Εκκλησίας του Χριστού, παρακαλώ. Της Αγίας Εκκλησίας του Χριστού. Και καθορίστηκε από το Θεό ένα σημείο συμφωνίας που το ονομάζουμε εμείς υπακοής εφαρμογής του Θείου θελήματός του. Εφαρμογής του Θείου θελήματός του. Η συνεργασία, η επικοινωνία, η φιλία, η σχέση του ζεύγους Αδάμ και Εύα με την Αγία Τριάδα. Ήταν ο Αδάμ και η Εύα συνόμιλοι, σύντροφοι, φίλοι, πατέρας παιδιά. Μεταξύ τους είχαν διαρκή επικοινωνία. Άμεση επαφή η πρώτη εκκλησία με τα λίγα μέλη της είχε με τον Κύριο. Η δεύτερη λοιπόν, το δεύτερο σκέλος της εκκλησίας. Θεοσύστατο και αυτό με την εικόνα του Αγίου Θεού μέσα. Γι' αυτό η ιερέα στη λειτουργία θυμιάζει τις εικόνες και μετά στρέφεται σε εμάς τις ζωντανές εικόνες του Θεού. Το μεγαλείο άπειρο όταν μπαίνουμε στην εκκλησία μέσα. Χερουβίμ, Σεραφείμ, Άγγελοι, Αρχάγγελοι, Αρχέ, Εξουσίε. Όλα αυτά και εμείς μαζί. Δεν διέκρινε ο Θεός τους ανθρώπους, ξεχώρισε να πει εσείς είστε κατώτεροι από τους αγγέλους, ούτε να περάσει από το μυαλό μας. Δεν είσαι καθόλου κατώτεροι. Άλλωστε, τα αγγελικά τάγματα ήσαν διάκονοι και του ανθρώπου, υπηρέτης και του ανθρώπου. Λειτουργικά, υπηρετικά τάγματα και τάγματα αγγέλλοντα, μεταφέροντα τα μηνύματα του Θεού στους ανθρώπους. Ποια δόξα είχαμε και που έχουμε ξεπέσει σήμερα. Ποια δόξα είχαμε και πού έχουμε καταπέσει σήμερα. Ήταν, από ό,τι καταλαβαίνουμε, το ουράνιο τμήμα της Εκκλησίας, οι Άγγελοι, και το επίγειο, οι πρώτοι άνθρωποι, σε άμεση σχέση μεταξύ τους, αφού είχαν άμεση αναφορά στην Αγία Τριάδα. Όλοι ξέρουμε ότι δυστυχώς η παρακοή έφερε την πτώση και η πτώση του Αδάμ και της Εύας την έκπτωση από τον Παράδεισο, την έκπτωση, το πέσιμο από τον Παράδεισο. Αυτό ήταν η πρώτη συμφορά που έπεσε στο ανθρώπινο γένος. Θέλω να κάνω μία διασάφιση εδώ. Δεν πρόκειται καθόλου για τιμωρία του Θεού. Το πέσιμο από τον Παράδεισο και η εξορία της από τον Παράδεισο. Δεν είναι τιμωρία του Θεού. Γιατί ο Θεός δεν είναι τιμωρός.
Δεν είναι εκδικητικός. Και θα το δούμε και το πράγμα γιατί δεν είναι. Τι είναι λοιπόν η εξορία του Αδάμ? Προσωπική του επιλογή. Του Αδάμ προσωπική επιλογή. Θέλω, φεύγω Θεέ μου από κοντά σου. Θέλω, μένω Θεέ μου στη δόξα σου. Αυτό είναι που λέμε οργή Θεού. Ότι φεύγουμε μόνοι μας από την δόξα του Αγίου Θεού. Αυτό είναι και ζωή παραδείσια. Θέλω και μένω στον παράδεισό του. Όχι μόνο εκείνοι, αλλά και εμείς. Θα δούμε πώς εκπίπτουμε και πώς παραμένουμε μες στον παράδεισο του Θεού. Και να γιατί είπα προηγουμένως ότι δεν ήταν τιμωρία του Θεού, διότι είναι άπειρη αγάπη αυτός, πέρα για πέρα άπειρη αγάπη. Είπα ότι προαιώνια, άναρχα, χωρίς αρχή, είχε καταρτήσει το σχέδιο ο Θεός. Γιατί προγνώριζε την πορεία της ζωής του Αδάμ και της Εύας. Ήξερε ότι θα παρακούσουν. Δεν μπορούσε όμως, σεβόταν απόλυτα την προσωπική ελευθερία που είχε δώσει. Γι' αυτό και δεν πήγε σαν εμπόδιο να μην πέσουν. Είχε καταρτήσει λοιπόν το σχέδιο η Αγία Τριάδα. Για να στέκεται η Εκκλησία αυτή, η ουράνια και επίγεια, χωρίς ποτέ να χάσει την ύπαρξή της. Όπως ο ίδιος είναι αιώνιος ο Θεός, κατά παρόμοιο τρόπο, ακριβώς ίδιο τρόπο, και η Εκκλησία είναι αιώνια. Γι' αυτό ο Χριστός μας είπε, πήλε αβ ου κατησχίσους είναι αυτής. Θέλουν προφητεία να δούμε, να. Την Εκκλησία δεν πρόκειται να την κουνήσει κανείς, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Μεν έστω η θάλασσα γυρέστω τα κύματα, ας λυσομανά η θάλασσα. Ποια θάλασσα? Των εχθρών της Εκκλησίας. Ας την πολεμάνε όσο δεν παίρνει, ας σηκώνει κύματα εναντίον της. Η Εκκλησία θα στέκει εδραία πάνω στο βράχο. Ο δε βράχος είναι ο Χριστός. Επαναλαμβάνω, στο σχέδιο της Αγίας Τριάδας υπήρχε και υπάρχει την Εκκλησία του κάποια εποχή που ο Κύριος έχει στα απόρριτα μέσα τα δικά του ενεφέλες εις αέρα θα την καλέσει εις προϋπάντηση. Τελείωσε, δεν υπάρχει γι' αυτό αμφιβολία. Αν μία προφητεία είναι ζωντανή και την καταλαβαίνουμε γιατί τα είπε ο Κύριος, άλλο το Ευαγγέλιο δεν είναι τίποτα άλλο. Το Ευαγγέλιο δεν είναι τίποτα άλλο. Είναι αποκάλυψη, είναι προφητεία που όποιος έχει μάτια ψυχής παρακαλάει και τα ανοίγει ο Θεός πιο πολύ και τα καταλαβαίνει. Την έχει λοιπόν ο Κύριος την Εκκλησία και την προνοεί ο ίδιος. Οπότε από άπειρη επαναλαμβάνω αγάπη, υπεράπειρη, πανυπερτέλεια, προαιώνια αγάπη έχει στο σχέδιο να σώζει τον άνθρωπο. Άλλωστε, έδωσε το μήνυμα ο Θεός
λίγο πριν ο Αδάμ και η Εύα πάρουν τα μπογαδάκια τους και πούνε φεύγουμε γιατί σε παρακούσαμε και δεν υπάρχει περίπτωση να παραμείνουμε, τους είπε στο φίδι, στο σατανά δηλαδή, άκουσε, θα στο σπάσει το κεφάλι ο απόγονος του Αδάμ. Δηλαδή, θα σου βγάλει τα δόντια ένα-ένα να μην έχεις δύναμη. Θυμίζω θυμάμαι τώρα ένα πολύ ωραίο από το γεροντικό. Γεροντάκι, καλόγερος, ο πρώτος μέσα στη σκήτη, γύρω στα τελευταία του βρισκόταν και βλέπει από το παράθυρο τον πειρασμό, τον διάβολο, και λέει σε ένα καλογεράκι του, φέρε μου εδώ τη ράβδο να του σπάσω το κεφάλι. Δεν έχει δύναμη ο διάβολος. Του τη δίνουμε εμείς την ευκαιρία, του κάνουμε παραχωρήσεις μόνοι μας, εντελώς μόνοι μας. Δεν γίνεται η προδοσία αλλιώς. Εμείς του λέμε έλα και μπαίνει. Του λέμε φύγε με τη δύναμη του Χριστού και δεν αντέχει να ακούσει το όνομα του Ιησού Χριστού. Εμείς που είμαστε μέλη της Εκκλησίας. Το μήνυμα λοιπόν ο Θεός, το μήνυμα, το έδωσε. Άκουσε, θα στο σπάσει το κεφάλι. Ένας απόγονος του Αδάμ, ο Χριστός δηλαδή. Γιατί η Εκκλησία τον ονομάζει τον Κύριο νέο με κεφαλαία γράμματα Αδάμ, καινούριο Αδάμ. Αν δεν ήταν καινούριος από τον ουρανό, δεν μπορούσε να γίνει τίποτα. Δεν μπορούσε να ικανοποιηθεί η δικαιοσύνη του Θεού. Άγγελος δεν μπορούσε. Όχι. Δεν μπορούσε ο Άγγελος να φέρει στο ανθρώπινο γένος τη σωτηρία. Οι άγγελοι είναι διακονικά, λειτουργικά πνεύματα. Γιατί δεν μπορούσε? Γιατί η δικαιοσύνη του Θεού για να ικανοποιηθεί απόλυτα έπρεπε το πρόσωπο που θα θυσιαστεί να έχει απόλυτη αξία. Έπρεπε να έχει απόλυτη αξία όπως είναι ο ίδιος. Γι' αυτό και αποφάσισε για να σώσει την Εκκλησία να στείλει το γιο του, τον αιώνιο που είναι και εκείνος άπειρος Θεός να πάρει σάκα και οστά. Θυσιάζεται λοιπόν ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου και ικανοποιεί τη Θεία Δικαιοσύνη. Γι' αυτό είπα άγγελος δεν είχε τόση αξία ώστε να ικανοποιηθεί απόλυτα η δικαιοσύνη του Αγίου Θεού. Ούτε και άνθρωπος, αφού είμαστε μολυσμένοι και τέκνα της παρακοής. Βλέπουμε πόση αξία έχει η Εκκλησία. Όσοι ο Κύριος μας, τόση είναι, αυτά είναι λόγια ανθρώπινα που λέω εγώ, αλλά όμως αυτή είναι η αλήθεια, δεν υπάρχει τρόπος να συνοηθούμε αλλιώς. Σώζεται λοιπόν το ανθρώπινο γένος με την παρέμβαση του Αγίου Θεού, του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Αλλά αδελφοί μου, να μην παραλείψουμε. Μέσα σε αυτές τις γενναίες που πέρασαν πριν από τη γέννηση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, μέσα από τις γενναίες αυτές, δεν άφησε χωρίς παρηγοριά ο Θεός τους ανθρώπους. Όχι. Φρόντισε να στέλνει το φως του. Φρόντισε να στέλνει τους ανθρώπους του, τους δικούς του, οι οποίοι με απόλυτη υπακοή εκτελούσαν
το σχέδιο της σωτηρίας του ανθρώπου. Ποιοι ήσαν οι άνθρωποι του? Οι προφήτες. Αυτοί οι προφήτες, λέγει μέσα ο Απόστολος Παύλος, κήρυξαν και προφήτευσαν εν πνεύματι Αγίου, με την επενέργεια και το φωτισμό του τρίτου προσώπου της Αγίας Τριάδας. Με την επενέργεια και το φωτισμό του τρίτου προσώπου της Αγίας Τριάδος. Και καλούσαν σε μετάνοια. Βέβαια το Ισραήλ, γιατί εκεί υπήρχε ένας μοναδικός Θεός. Το Ισραήλ που συχνά, πολύ συχνά άφηνε τη λατρεία του ενός Θεού και ακολουθούσε τα είδωλα. Είναι χαρακτηριστικό ότι μετά από αυτή τη στροφή ακολουθούσε η αδικία, οι αδικίες των αρχόντων, οι δωροδοκίες των δικαστών για να αθωώνουν τον άδικο, των ιερέων μέσα στο Ισραήλ, η εγκατάλειψη στην πράξη του αληθινού Θεού. Και στη συνέχεια ακολουθεί ο βυθός μέσα και το τέρμα στο οποίο μέσα έπεφτε ο πολλής λαός, πλην επαιρετών εξαιρέσεων. Λότ, Νόε, Αβραάμ, Ισαάκ, Ιακώβ, επαιρετές εξαιρέσεις, που στέκονταν κόντρα στο ρεύμα. Κόντρα στο ρεύμα. Μα πώς λέει να πάω κόντρα στο ρεύμα, αν κάτι τέτοιο ισχυρίζεσαι, όπως το ακούμε τώρα εδώ, πώς να πάω κόντρα στο ρεύμα? Σίγουρα θα το ισχυρίζεσαι, γιατί μέσα από αυτή την απορία υπάρχει η άγνοια του πραγματικού Θεού. Δεν είναι δυνατόν να έχεις επικοινωνία, να ζητάς γνωριμία με τον Θεό και να σε αφήσει ο Θεός όταν χρειαστείς χωρίς παρησία, χωρίς θάρρος, χωρίς τόλμη, χωρίς κάτι τέτοιο. Αλλά θα έχεις την προπαίδεια τη χριστιανική και ο Κύριος ξέρει τι θα κάνει την ώρα που θα έρθει η ώρα του θάρρους και της παρησίας. Τέτοιοι ήσαν οι προφήτες, επαναλαμβάνω. Δεν χαρίζονταν με κανέναν τρόπο, αλλά ασκούσαν έλεγχο μέσα και μέσα στο λαό του Ισραήλ, σε όλες τις τάξεις. Άλλωστε, γι' αυτό και οδηγήθηκαν όλοι στο μαρτυρικό θάνατο, όλοι οι προφήτες, όλοι έχισαν το αίμα τους μόνο και μόνο για να στηριχθεί η Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Γιατί και αυτοί στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού ήσαν μέσα, αφού της Αγίας Τριάδος τέκνα ήσουν και αφού εκτελούσαν εντολή, κήρυγμα προς τον λαό του Θεού της Αγίας Τριάδος. Η Εκκλησία μας είναι ζωντανή για τους ζωντανούς, για εκείνους που φωνάζουν «Κύριε, άκουσέ μας», ζωντανή είναι η Εκκλησία μας. Και εκεί, λέει και ο πατέρ Παΐσιος σε ένα βιβλίο του, 14 χρόνια, λέει, ζήτηγα στον Κύριο κάτι να μου δώσει, προφανώς πνευματικό, γιατί αυτοί δεν έχουν υλικά να ασχολούνται. Όταν πια, λέει, κουράστηκα και είπα «Ο Κύριος δεν θέλει», την ώρα εκείνη μου είπε «Πάρτο». Βέβαια, ο λόγος που ο Κύριος επιλέγει αυτόν τον τρόπο είναι η διαπαιδαγώγηση.
να του ζητάμε, να το ξαναζητάμε, να το ξαναζητάμε. Άλλωστε 100 χρόνια ο Αβραάμ έλεγε δώσε μου παιδί. Και το πήρε πότε, όταν πια δεν υπήρχε περίπτωση να σκεφτεί ότι θα κάνει παιδί. Αφού λέει η γυναίκα μου η Σάρα, δεν μπορεί να πάρει τα πόδια της. Θα το λέγαμε στη γλώσσα δική μας. Έχει χάσει τη δύναμή της εντελώς, είναι γριά. Τότε ο Θεός είπε, πάρ' το παιδί. Στα παιδιά της Εκκλησίας, όπως είμαστε εμείς και όπως ήσαν οι Άγιοι και οι προφήτες, δεν γίνεται να μην δώσει την απάντηση ο Θεός. Αλλά επαναλαμβάνω, αν φαίνεται σε εμάς ότι δεν ακούει, αυτό γίνεται για να μας φέρει κοντά Του, πάρα πολύ κοντά Του, κάνοντας εμείς τα αιτήματά Του κατ' επανάληψη στην προσευχή. Κατ' επανάληψη στην προσευχή. Να ξέρουμε ένα πράγμα. Αν έχουμε καλή διάθεση, αν έχουμε καλή διάθεση και βλέπουμε ότι δεν μπορούμε να το προσέξουμε αυτό το πράγμα, βλέπουμε εμείς με τα μάτια μας, ότι δεν μπορούμε να τον πλησιάσουμε, να στενά-στενά, με την προσευχή βέβαια, ο Κύριος τότε παραχωρεί να σηκώσουμε κάποιο βάρος, κάποια δοκιμασία, και τότε με πόνο δεν γίνεται να μην βγει η φωνή, δεν γίνεται να μην βγει. Και λένε οι πατέρες, όταν πονάς ακούει ο Θεός. Τότε μας φέρει πολύ κοντά. Τότε μας φέρει πολύ κοντά. Είναι το καλύτερο φάρμακο για να πλησιάσουμε τον Θεό. Για μας όμως είναι το πιο οδυνηρό και τα αποφεύγουμε. Έχει λοιπόν ο Κύριος τους τρόπους για να σώζει την Εκκλησία Του. Έτσι λοιπόν, η Αγία μας Εκκλησία, η Αγία μας Εκκλησία, η εκπεσούσα από τον Παράδεισο και από τη δόξα του Θεού, συνεχίστηκε στα πρόσωπα των προφητών, επαναλαμβάνω, τον δικαίο της Παλαιάς Διαθήκης, τον Αγίο της Εκκλησίας που παρήλασαν, και φτάνει μέχρι και σήμερα. Μου λέει ένα κοριτσάκι, έκανα συζήτηση στο σχολείο μέσα, Κύριε, επειδή μίλησα για τον Πατέρ Παΐσιο ότι έφυγε, και λέει, σήμερα υπάρχουν Άγιοι τώρα. Αν η Εκκλησία, κορίτσι μου λέω, υπάρχει, υπάρχει γιατί θέλει να φτιάξει Αγίους. Αυτός είναι ο προορισμός της. Όταν πια πάψουν να υπάρχουν Άγιοι, που ο Κύριος ξέρει πότε, τότε θα καλέσει την Εκκλησία του την εδώ, ψηλά στον ουρανό, και ενωμένη η μία με την άλλη Εκκλησία, θα αναπέμπει Άγιος, 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 Κύριος Αβαώθ, Κύριος Ουρανός, αιώνιο. Δεν έχει έρθει όμως η ώρα εκείνη, ώστε να μεταφέρει την Εκκλησία του στον ουρανό επάνω η Αγία Τριάδα. Και εμείς, μέλη της Εκκλησίας μας είμαστε. Και όταν λέγω Εκκλησία, μη κάνουμε σύγχυση. Εννοούμε την παρουσία μας τώρα μέσα στον Παράδεισο. Την παρουσία μας τώρα μέσα στον Παράδεισο. Γιατί, θα μου πείτε, γιατί αυτό γίνεται. Αφού στο όνομα της Αγίας Τριάδας βαφτιστήκαμε, πλούσια τα ελέη του Θεού χορηγήθηκαν δια του Αγίου Πνεύματος, σφραγής δωρεάς Πνεύματος Αγίου, αμήν, λέει ο ιερέας, και χορηγεί το Άγιο Χρίσμα, τα χαρίσματα δηλαδή, το Αγίου Πνεύματος. Είμαστε λοιπόν σφραγισμένοι με τη σφραγίδα της Αγίας Τριάδας. Είναι ανεξίτηλη. Δεν βγαίνει με τίποτα αυτό.
Τι γίνεται όταν εμείς αμαρτάνουμε, σκεπάζει τη σφραγίδα. Και τι γίνεται όταν εμείς εξομολογούμεθα, καθαρίζει τη σφραγίδα. Ώστε αν έχουμε, καθαριζόμαστε συνεχώς μέχρι που του κόσμου τούτου εξέλθουμε, με τη χάρη του Θεού, τότε θα δει ο Άγγελος τη σφραγίδα και θα πει αυτός είναι δικός μου στην Εκκλησία του Ουρανού. Αυτό ακριβώς γίνεται. Είμαστε μέλη της Αγίας Εκκλησίας. Και λέμε όμως και Αποστολικής Εκκλησίας. Γιατί βέβαια ο Χριστός είναι η κεφαλή της Εκκλησίας, ο αρχηγός της Εκκλησίας, αλλά είπε στους αγράμματους μαθητές τα μωρά του κόσμου τούτου εξελέξεται ο Θεός ή να τους σοφούς κατεσχύνει. Τα ασθενή του κόσμου τούτου εξελέξεται ο Θεός είναι τα ισχυρά κατεσχύνει. Απλά τους αγραμμάτους μαθητές που χωρίς καμία απολύτως γνώση και χωρίς καμία δύναμη ανθρώπινη σε δόξα και σε χρήμα και σε αξίωμα τα κάλεσε για να κάνουν την επανασύνταξη των μελών της Εκκλησίας. Την επανασύνταξη επαναλαμβάνω. Να επαναφέρουν τα έθνη τους ιδωλολάτρες, έτσι ο Θεός είχε προείδει, εκεί που λέμε στην παράκληση «Άκουσον θύγατερ και είδε και επιλάθου του λαού σου και του οίκου του πατρός σου και επιθυμίσω βασιλεύ του κάλου σου». Ξέρετε τι λέμε? Τι λέει δηλαδή το στόμα της Εκκλησίας γι' αυτό? Μιλάει ο Κύριος εκεί, ο Χριστός. Σε ποια εκκλησία? Την πεσμένη εκκλησία των δολατρών. Θύγατερ που λέει, άκουσε θύγατερ, άκουσε εκκλησία που δεν έχεις γίνει τώρα ακόμα μέλη της εκκλησίας μου, αλλά είσαι στα είδωλα. Άφησε αυτό και ακολούθησέ με και έλα να γίνεις εκκλησία Αγία και Αποστολική. Γι' αυτό και στέλνει τους Αποστόλους στα έθνη, τα ιδωλατρικά έθνη. Γιατί η κόρη του Χριστού, η θυγάτη του Χριστού, η εκκλησία του, η νύμφη του, την οποία λέει η Ράστη, ερωτεύτηκε ο Κύριος. Φοβερό πράγμα, πολύ φοβερό. Να βλέπουμε να ερωτεύεται ο Χριστός στην εκκλησία, το εμάς δηλαδή. Τι είδε, Χριστέ μου, τόση μεγάλη είναι η δόξα μας που μας έχει δώσει. Τι είδε ο Κύριος μας? Είδε ότι εμείς πρέπει να γίνουμε πιστά μέλη του ουρανού και αυτό το πραγματοποίησε. Πορεύτηκαν στα έθνα και μην ξεχνάτε. Κανένας από τους Εβραίους εκτός των ποιμένων δεν βρέθηκαν στη γέννηση τη νύχτα εκείνη. Τρεις εθνικοί, τρεις ιδωλολάτρες, οι μάγοι, πήγαν για να προσκυνήσουν τον αρχηγό, τον νέο Αδάμ της Εκκλησίας. Τα έθνη λοιπόν, τα ιδωλολατρικά, τίμησαν ιδιαιτέρως τη γέννηση του Ιησού Χριστού. Και, λέει ο Απόστολος Παύλος, τι λέει η Γραφή μέσα. Λέει, η εκφύσεως ακροβιστία, η εκφύσεως ακροβιστία, θα κρίνει στη δεύτερη παρουσία την ακροβιστία του νόμου. Θα το εξηγήσω και λοιπόν. Μέσα στο Μωσαϊκό νόμο, είχε δοθεί εντολή από τον Θεό, όλοι οι Εβραίοι, να περιτέρνονται, να κόβουν ένα κομματάκι, μια φλιδίτσα από το γεννητικό όργανο. Για να γίνεται η αναγνώριση ότι ανήκει στο λαό του Θεού. Αυτή η πράξη της περιτομής του κοψίματος της φλιδίτσας λέγεται περιτομή. Άρα η περιτετμημένη, αυτοί που είχαν πάρει με βάση τον νόμο του Θεού την περιτομή, ήσαν τα μέλη της Εκκλησίας, του Ισραήλ. Ήρθε προς τον Παύλο και λέει,
Εσείς είστε υπερτιμημένοι, αλλά υπάρχουν και απερίκνητοι. Δηλαδή, αυτοί που δεν γνώριζαν τον νόμο του Θεού που όριζε την περιδομή, και αυτοί είναι δουλάτες. Να το βάλετε καλά, λέει, στο μυαλό σας, ότι αυτοί θα είναι τα μέλη της Εκκλησίας που θα την αποτελέσουν στο μέλλον. Γιατί εσείς θα είστε αρνητές. Γιατί εσείς θα με υψώσετε με το σταυρό. Γι' αυτό σας είπα ότι ο Απόστολος Παύλος λέει την ημέρα της κρίσεως οι ειδωλολάτρες που έχουν γίνει χριστιανοί και είναι μέσα στις τάξεις Εκκλησίας θα κρίνουν τους Εβραίους που είχαν νόμους, προφήτες, δικαίους κλπ. Αυτό βέβαια μας λέει σε εμάς το εξής. Προσέξτε στις σφραγισμένοι, τις φράγεται του Πνεύματος, μη βρεθείτε στην ίδια περίπτωση με εκείνους τους περιτεμνημένους Εβραίους που, που αρνήθηκαν τον Χριστό και βρεθήκαν έξω από τη μάντρα. Έχει μεγαλείο η Αγία Γραφή μέσα. Μεγαλείο. Ο Στέλος Παύλος λέει, τι να σας πω εγώ στον κόσμο που ήρθα. Ένα πράγμα ξέρω μόνο να σας πω. Το λέει αλλιώς, μέσα στα αρχαία του λέει, το διαβάζω σήμερα. Ποιο, ότι γνωρίζω μόνο τον Ιησού Χριστό, τίποτα άλλο. Και γι' αυτό υπερηφανεύομαι. Για τίποτα άλλο στον κόσμο. Το Χριστό που είναι η δόξα της Εκκλησίας μας. Μεγάλο, άπειρο, απερίγραπτο το έργο της Εκκλησίας μας, στην οποία ανήκουμε και είμαστε και μέλη της Εκκλησίας μας. Ξέρετε πώς στεναχωριέμαι όταν περνάει από το λογισμό μου ότι χιλιάδες άνθρωποι έχουν άγνοια και δεν πηγαίνουν στο ναό του Θεού, στην Εκκλησία του αυτή, να αγιαστούν, να δοξαστούν από την Αγία Τριάδα. Ο προφήτης Δαβίδ στο ψαλτήρι λέει «Εξελεξάμιν παραληπτήστε εν το οίκο του Θεού μου μάλλον ή εν σκηνόμαση να αμαρτωλών». Απλά. Έχω κάνει μία επιλογή. Δεν την αλλάζω με τίποτα και αυτή η επιλογή που έχω κάνει είναι να με πετάξουν μέσα στην Εκκλησία του Θεού σε μια γωνιά, γιατί δεν θέλω να βρίσκω μέσα στα αμαρτωλά ανάπτωρα. Πόση αγάπη είχε Δαβίδ. Κύριε, ηγάπησα ευπρέπεια οίκου σου. Πόσο λέει Κύριε αγάπησα την ευπρέπεια του οίκου σου. Και μια άλλη φορά λέγαμε εδώ εμείς ότι όταν βρέθηκε στην έρημο μακριά από το ναό της Ιερουσαλήμ που είχαν οι Εβραίοι, Κύριε μου, του λέγει, εδώ καταλαβαίνω στην έρημο τι σημαίνει δίψα, γιατί δεν βρίσκω νερά να πιω. Εδώ καταλαβαίνω τι σημαίνει κόπος, γιατί με πολύ δυσκολία περπατάει κανείς στην έρημο και κάτω από αυτό ίδιο. Και εδώ καταλαβαίνω, Κύριε, πόσο πιο μεγάλη δίψα έχει η ψυχή μου να έρθω στο Ιεροσόλυμα να μπω μέσα στο ναό σου. Ξέρετε πού το λέει αυτό? Το ακούμε στην Εκκλησία. Με είχε σαγηνεύσει και με έχει σαγηνεύσει. Στον Εξάψαλμο. Το διάβασα από την ερμηνεία, το ξαναδιάβασα. Ποια δόξα έχουμε να πάμε στην Εκκλησία. Εκεί ο Δαβίδ φωνάζει από την έρημο, σε εξορία βρισκόταν μόνο του, κυνηγάγανε εχθροί του. Και λέει: ένα πράγμα θέλω, επιθυμώ τόσο πολύ, να είμαι μέσα στο ναό σου. Ο Θεός μου, προσεορθήσω, εδίψησέ σε η ψυχή μου, του ειδίν την δύναμή σου και τη δόξα σου. Σε δίψασε η ψυχή μου να έρθω στο ναό, να δω τη δύναμή σου και τη δόξα σου. Και συνεχίζει και λέει, πως απλώς η αγάπησε η σάρξ μου. Αλλά Κύριε, λέει, όχι μόνο η ψυχή μου, αλλά και η σάρκα μου έχει την επιθυμία. Πόσο, άλλο τόσο, να έρθω μέσα στο ναό, να σε προσκυνήσω και να σε λατρέψω.
Η Εκκλησία για όσους αγαπούν τον Χριστό οπλίζει τον άνθρωπο μία λαχτάρα σαν τον Δαβίδ και πάει πρωί πρωί στην Εκκλησία, παίρνει μέρος, κοιτάει τις εικόνες, γιατί ξέρετε στο χώρο αυτό μέσα ο διάβολος μας κουβαλάει όλα τα τις πονηρές σκέψεις που με κάνει εμείς και μας βομβαρδίζει και δεν είμαστε αμυσίμους. Εκεί μέσα όμως βρίσκει το πατερλό του, βρίσκει τη συμφορά του ο διάβολος. Μας πολεμάει, αλλά με την παρουσία του Ιησού Χριστού και του Πνεύματος του πολεμάμε κι εμείς. Η Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Είμαστε εμείς οι ίδιοι τα μέλη της Εκκλησίας μας. Άγια πέρα για πέρα, γράφει ο Απόστολος Παύλος σε όλες τις επιστολές του. Γράφω εγώ, Απόστολος Παύλου, την επιστολή σε εσάς τους Αγίους που βρίσκεστε στη Ρώμη και δεν εννοεί ένα-δύο, αλλά εννοεί την Εκκλησία του Χριστού. Αυτό το όνομα ήταν των χριστιανών το πρώτο αιώνα. Άγιοι. Το όνομα χριστιανός ακούστηκε για πρώτη φορά στην Έφεσο. Πριν, Άγιοι της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού που βρίσκεται πάνω στη γη. Για να τελειώνω, αδελφοί μου, πρέπει μέσα σε αυτό το χώρο με όλο το μεγαλείο το Ναό του Θεού να πορευόμαστε, αλλά να μην ξεχνάμε ότι και εμείς οι ίδιοι είμαστε Ναός του Θεού. Ναός του Θεού. Ουκ είδατε ότι Ναός του Θεού είστε? Δεν το ξέρετε, λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι είστε Ναός του Θεού και το Πνεύμα του Θεού οικείεν ημίν και το Πνεύμα του Θεού κατοικεί μέσα σας? Ήτι στο Ναό του Θεού θηρεί, θερεί τούτον ο Θεός. Όποιος λέει καταστρέψει τον Ναό του Θεού και ο Θεός θα τον θηρεί. Και εννοούμε ότι θα οδηγηθεί σύμφωνα με την επιλογή του άνθρωπος στη φθορά και όχι στην αθανασία. Ας ευχηθούμε να μας δώσει δύναμη ο Ιησούς Χριστός, να είμαστε ζωντανά μέλη της Εκκλησίας, να Του ζητάμε να μας κρατάει όρθιους και τώρα βλέπω πρώτος εγώ αδυναμία, αλλά τα δύνατα παρανθρώπης, δυνατά παρά το Θεό, να Του ζητάμε κάθε μέρα να Του λέμε Κύριε, δεν μπορώ, δώσε μου τη δύναμη να κάνω το θέλημά σου, να εφαρμόσω εντελές σου. Γιατί μέσα στις εντολές είσαι εσύ ο ίδιος. Μέσα στις εντολές είναι ο παράδεισος. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, δώσε μου να σπάσω το τσόφλι, να μπω μέσα στην εντολή σου, να δω εσένα τον ίδιο. Ας είναι η δόξα και το κράτος του αιώνας των αιώνων. Αμήν, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Τα αδέρφια τα παρακαλώ να καταθέσουν τον αγώνα τους. Έλα, μικρά. Η Εκκλησία του Συρίου, όπως είπατε, είναι αθάνατη, δεν έχει φθορά, δεν έχει θάνατο και έτσι εμείς οι άνθρωποι που έχουμε τη φθορά και από το προπατορικό αμάρτημα συμφέρει να μπαίνουμε στην Εκκλησία μέσα. Και θα κάνω μία δήλωση εγώ προσωπικά. Όπως αυτός ο μαθητής του Κυρίου. Μαθητής. Ναι. Ο Ιωάννης. Όχι, που είπε σε ένα μαθητή άλλο τον Αθαναή. Α, βρήκαμε το Μεσσία. Ναι, λοιπόν. Ποιος ήταν αυτός? Έλα να δεις ο Φίλιππος. Ο Φίλιππος. Λοιπόν, κάνω κι εγώ τη μαρτυρία αυτή. Του λέει έρχονται και είδε. Μάλιστα. Λοιπόν, μόνο έτσι μεγάλη. Λοιπόν, αν δεν μπούμε προσωπικά να βιάσουμε τον εαυτό μας, αυτό το σώμα που φθήρεται, όπως είπες κανονικά, και να μπούμε μέσα στην Εκκλησία που αναγεννά, ξαναδυναμώνει το σώμα, έχει τη δύναμη όπως είπες ο Πατέρας Υιός και το Άγιο Πνεύμα, δεν εισχωρεί τίποτα εκεί, καθαρότητα. Παντοκρατορία. Παντοκρατορία.
Και προσωπικά έχω μία εμπειρία. Πολλές έχω, αλλά μία. Πολλές φορές που πάω στην εκκλησία τις Κυριακές, είμαι φορτωμένος με πολλά προβλήματα. Και μετά τη λειτουργία, όταν φεύγω, δεν υπάρχει πρόβλημα τίποτα. Και λέω, τι γίνεται εδώ? Μυστήρια. Ο Θεός, η χάρη Του, η δύναμή Του επεβαίνει. Άραγε, μας υφέρει όλους μας και ατομικά στον καθένα να είμαστε κοντά στην Εκκλησία του Θεού, για να κερδίσουμε κι εμείς αυτό που ήρθε και σταυρώθηκε ο Κύριος, τη μεγάλη Του δόξα, να είμαστε κοντά Του. Να σημειώσω ένα λεπτό. Από τον καταγισμό που γίνεται σήμερα του κακού, δεν σε ονόμαστε άλλο κοντά. Μέσα στην Εκκλησία, τίποτα άλλο. Κυριάκη, πες κάτι. Προς Ρωμαίους ο Απόστολος Παύλος λέει καθαρά μέσα, αυτός που επίστεψε ότι ο Θεός ανέστησε το Υιό Του εκ νεκρών, αυτός σωθήσεται. Μάλιστα. Το λέει και εμάς, λέει, θα αναστήσει και εμάς. Έτσι λέει. Λέει και το άλλο, ότι εμείς κηρύταμε. Αυτοί που αντιδρούσαν, δεν ήρθαν δηλαδή στο κήρυγμά μας, είναι εκτός. Εκτός εκκλησίας. Δεν θέλανε να εννοήσουν το κήρυγμά μας. Καθημερινώς κηρύταμε και αυτοί ήταν σκληρόκαρδοι. Μα σκληροκάρδοι, λαό σκληροκάρδιος. Παρακαλώ, τα αδέρφια εδώ μπροστά. Χρήστο, να πεις κάτι. Και εγώ κάτι. Ναι. Για μέσω της Εκκλησίας ενωνόμαστε γίνεται η ένωση με τον Κύριο, γιατί γίνεται η Αγία Κοινωνία για μέσω της Εκκλησίας, που είναι το βασικότερο, νομίζω. Ναι, λέει, γινόμαστε, λέει, σύννεμοι. Δηλαδή, έχουμε το ίδιο αίμα με το αίμα του Ιησού Χριστού. Κύριε Τάσο, κάτι. Κύριε Σουρατζής, πίσω. Τι να πω. Δεν υπάρχει καμία αμφισβήτηση για όσα είπατε, αλλά εγώ θα γυρίσω λιγάκι στα πρώτα, όπως αρχίσατε και είπατε, ότι ο Θεός δεν είναι τιμωρός. Ποτέ. Δεν τιμώρησε τον Αδάμ και την Εύα, όπως είπατε, εξορίστηκαν μόνοι τους, αυτοεξορίστησαν. Όταν όμως ο Κάιν σκότωσε τον αδερφό του, και δεν ξέρω αν τα ξέρετε, τα υπόλοιπα είναι ότι ήρθε μια επικοινωνία με τον Θεό και του λέω, Κάιν, που είναι ο αδερφός σου, και του είπε, δεν γνωρίζω, το αίμα μου βοά προς με. Από τη στιγμή αυτή ο Κύριος του βάλε μια σφραγίδα στην πλάτη και έζησε περίπου 900 χρόνια με τη σφραγίδα αυτή, και η σφραγίδα έλεγε στο λαό, σε αυτούς που υπήρχαν τότε, ότι όποιος θα σκοτώσει, γιατί αυτός παρακαλούσε να το σκοτώσει, να φύγει από τον κόσμο. Και όποιος τον σκοτώσει θα πάρει το βάρος του Κάιν. Είναι τιμωρία αυτή. Ο κατακλυσμός. Η τα Σόδομα, τα Γόμορα, δεν είναι τιμωρίες. Συγγνώμη να την... Ήταν στην τηλεόραση και βρήκανε τη σπηλιά του Λότ. Ναι, εντάξει. Αλλά νομίζω ότι ήταν και τιμωρός. Και εγώ έρχομαι τώρα στην Καινή Διαθήκη και λέει... Αυτό αυτοεξορία, αυτοκαταστροφή. Ναι. Αυτή είναι η τιμωρία στην ουσία. Αυτοκαταστροφή. Έρχεται τώρα στην Καινή Διαθήκη και λέει ότι εμή εκδίκησης, εγώ ανταποδώσω. Με αυτό το λέω. Με αυτό το λέω. Θα να πει ότι... Γιατί λέει ο Παύλος, ο Λέβος, ο Παύλος. Ναι. Λέει, γιατί κάνεις και κρίνεις τον αδελφό σου. Το ιδίο κυρίως στήκει και πέφτει. Αυτό προσάς το ίδιο κύριο πέφτει. Αυτός είναι ο κριτής. Τι εσύ που κρίνει ένα λόγο, εκεί το αναφέρει και το πράγμα και λέει αυτό που είπατε εσείς, εμή εκδίκηση και εγώ λέει θα τα αποδώσω, εσύ δεν είσαι τα αποδότης.
Μάλιστα. Κύριε Ευαγγέλη, πίσω. Έλα, Ευαγγέλη, μισό πάρα πολύ. Τι να πει ο Ευαγγέλης. Να πει ο Ευαγγέλης, να πει. Έχει υποχρέωση. Κάτι πάντα διαβάσει, κάτι καλό μας λες, πάρα πολύ καλό του Χριστού. Να αρχίσουμε με τον Τρισκατάρατο που δεν έχει άλλη δουλειά το να κυνηγάει τις ψυχές μας. Η Γραφή λέει ότι όπου θα σε βρω και θα σε κρίνω και ούτε την ώρα ούτε την ημέρα δεν ξέρετε πότε θα φύγετε από αυτόν τον κόσμο. Ένας γέροντας είχε 40-50 χρόνια συνάσκηση και ο Τρισκατάρατος του παρουσιάστηκε και του λέει «Τα έχεις καταφέρει και μέχρι στιγμής δεν μπορώ να σε πιάσω από πουθενά, αλλά στα επόμενα 40 χρόνια που θα ζήσεις, κάτι θα σε βρω, κάπου θα σε πιάσω». Και φεύγει ο Τρισκατάρατος. Άρχισε βέβαια ο γέροντας να παίρνει στο μυαλό του διάφορα και λέει «Έχω 40 χρόνια ακόμα να ζήσω, 50, ας πάω μια βόλτα στην πόλη να δω και τη μάνα μου και τον πατέρα μου». Φεύγει να πάει να δει τη μάνα του και άγγελος Κυρίου του παρουσιάζεται και του λέει «Γύρισε ευλογημένες στο κελί σου, γιατί σε 3 μέρες θα πας στον Κύριο». Και γλίτωσα το Τρισκατάρατο. Εγώ έχω να προτείνω, έστω και ασφαλμένη την άποψή μου, στην αγάπη μας το εξής. Αν δεν παρακαλάμε τον Κύριο, αδιαλείπτως στην προσευχή μας, να μας δώσει σε αυτόν τον κόσμο ό,τι είναι να περάσουμε και όχι στην αιωνιότητα, καταλαβαίνετε τι μας περιμένει. Ναι, 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 ναι. Γιατί εδώ είναι ένα λεπτό και η αιωνιότητα δεν συζητιέται. Πώς θα το καταφέρουμε αυτό? Όταν αδιαλείπτως στο μυαλό μας έχουμε την ώρα που θα φύγουμε από αυτόν τον κόσμο. Ναι. Άλλος τρόπος δεν υπάρχει. Δυνατόμως. Όταν έχουμε κάθε στιγμή στο μυαλό μας ότι φεύγουμε και πάμε να κρυφθούμε για τις πράξεις μας, νομίζω ότι νερό δεν μας κάνει διάθεση να πιούμε. Όχι να πέσουμε σε... και δεν θέλω να κουράσω και την αγάπη σας. Πάνω πάνω. Ευχαριστώ. Κύριε Βασίλη. Το μόνο που έχω να πω είναι ο πρωτόκλητος, Άγιος Ανδρέας, Απόστολος Ανδρέας. Τον ονόμασε πρωτόκλητο, είναι ο πρώτος. Τον κάλεσε ο μεγάλο δάσκαλο και τρέχει και φωνάζει τον αδελφό του. Λέει: «Έλα, βρήκαμε τον Μεσσία. Αυτόν που τόσα χρόνια μελετούσαμε, τον βρήκαμε. Έλα να τον δεις». Και από αυτή τη στιγμή τον ονόμασε Απόστολο. Ο μεγάλο δάσκαλο. Αυτό ας γίνει παράδειγμα σε εμάς, να μπορέσουμε τον φίλο μας, τον αδελφό μας, να τον φέρουμε στην Εκκλησία. Αυτό είναι το θέμα. Να τον φέρουμε σε μια συναγωγή να πούμε 5 λόγια του Θεού. Μάλιστα. Να μπορέσουμε να γίνουμε κι εμείς Απόστολοι. Δεν είναι πολύ δύσκολο να γίνεις Απόστολος. Αν έχεις καθαρή καρδιά και αγιοπνευματική κατεύθυνση. Αν μπορέσουμε να το κατορθώσουμε αυτό. Μάλιστα. Τα άλλα αδέρφια δίπλα, τα αγκρινάματα, τα αγκρινάματα, τι να πω, να μου μιλήσει. Η ανάλυση που κάνατε ήταν τόσο σε λεπτομεριά που δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Τα πάντα πληρώσουν. Να είναι η ζωή μας σωστή, να βλέπει ο άλλος συμπορεί. Χάρη που πήγε. Ναι, Βαγγέλη, συγγνώμη, ακούστε τον αδερφό. Παρομοιάζει τη σημερινή ημέρα την τόσο ηλιόλουστη που όλοι μας λίγος πολύ δεχόμεθα αυτή την ενέργεια η οποία δεν πάει να είναι θεϊκή. Είναι κατά κάποιο τρόπο οι άκτιστες δυνάμεις του Θεού. Μάλιστα. Που τόσο με το ανθρώπινο πνεύμα μπορούμε να τον εννοήσουμε τον Κύριό μας. Μάλιστα. Λοιπόν, στην παγερή μέρα τη χθεσινή κανείς δεν θέλει να βρίσκεται. Όχι. Στη σημερινή οι πάντες θέλουμε. Έτσι θέλω να ομολογήσω ότι αν ήταν δυνατόν όλοι μας να τρέξουμε προς αυτή την κατεύθυνση και για να σωθούμε και εδώ και στην αιωνιότητα. Μάλιστα. Έναν παραλληλισμό έκανα, συγγνώμη τώρα αν δεν απέδεσα. Παραλληλισμό έκανα. Ναι, ναι, καταλάβω. Στο φυσικό φαινομένο με τη Θεία Χάρη. Καταλάβω, βεβαίως. Καταλάβω, πότε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παραγιώτη μου, πες μας κάτι εσύ. Δεν θα ήθελα, επειδή αισθάνομαι ακόμα σαν μαθητούδη. Την επόμενη φορά ελπίζω να έχω κάτι πιο κάτι αξιόλογο να πω εγώ για τη δική μου παρουσία. Ευχαριστώ που με τιμάτε. Σαγαπάμε, δεν σε τιμάτε. Σαγαπάμε. Όχι, όχι. Θα ήθελα να πω, να καταθέσω κάτι και να σας πείσω σε κάποια θέματα.
Λοιπόν, κύριε Παπα-Νικολάου, αδερφέ. Τα είπα και εγώ να τόσο ωραία που... Μας περιβάλλετε με τόση αγάπη. Και ο Ευάγγελος πίσω και ο Γιώργος μπροστά. Κάτι να μας πούνε. Να συμπληρωθεί η αμφοδέσμη. Να πω κάτι έτσι που είμαι λίγο πιο νέος. Για να μπεις μέσα στην εκκλησία θέλει κάποιον αγώνα. Όχι αγώνα, θέλει πολύ μεγάλο αγώνα. Για να είσαι μέσα στην εκκλησία, πρώτα με την προσοχή και ύστερα όλα τα υπόλοιπα. Αυτό είναι γεγονός. Και βέβαια είναι ότι ο Θεός μας έχει κανονίσει τον καθέναν που θα πάει. Το θέμα είναι, δηλαδή, στην προέλευση του καθενός, τι θα πάει. Είναι μπορεί. Δικό του θέμα, αυτό που λέγαμε στην αρχή. Μάλιστα. Αλλά θέλουμε αγώνα μεγάλο. Μάλιστα. Για να μείνουμε μέσα στην εκκλησία, πρέπει να τρέξουμε πολύ. Να πω και εγώ κάτι, κύριε. Μπορείς. Εγώ έχω καταλάβει ότι τα κηρύγματά μας, μας ανοίξανε τα μάτια. Βέβαια. Γιατί το λέει και ο Απόστολος Παύλος μέσα, αυτό το πράγμα. Όσοι δεν ακούσανε τα κηρύγματά μας, είναι εκτός. Κάπως το λέει, δεν θυμάμαι. Λέει, πώς δεν πιστεύσουσι χωρίς κηρύγματος, πώς θα πιστέψουν αν δεν ακούσουν. Μπράβο. Ναι, ισορροχήκουσα και θέλω να απαντήσω στον αδερφό εκεί πέρα κάτι, που είπε να είμαστε στην εκκλησία. Λέει πάλι το ψαλτήρι μέσα, «Κύριε, τι σ' αναβήσετε εις τον οίκο σου». Ποιος θα ανέβηκε στον οίκο σου. Αθώος χερσί και καθαρός την καρδία, να είναι αθώος, λέει, στα χέρια και καθαρός την καρδιά, λέει μέσα. Ούτως, λέει, αυτός θα ανέβει, λέει, καθαρός. Πρέπει καλά και θα πεις και θα γιώνει. Οι πατέρες λένε κάπου ότι ο άνθρωπος πρέπει να πιάσει ένα σκέλος δυνατό του Κυρίου που λέγεται χαρά. Και μέσα στη ζωή σας που έχετε λύπη, όταν έχετε τη χαρά, η λύπη μετριάζεται. Γι' αυτό να έχετε χαμό λύπη από την αδυναμία, την προπαδορική. Άραγε όλα σας τα προβλήματα, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, ουκέτι εγώ ζω, ζει δεν είμαι ο Κύριος. Να τα αναθέτουμε στον Κύριο και η λύπη να μετριάζεται πάντοτε. Από τα αδέρφια κάτω τίποτα για να κλείσουμε την... Ορίστε, Ευάγγελε. Να μην ξεχάσουμε για την ελέγχη και για τις αγγελικές δυνάμεις. Αυτή τη τιμή που έκανε ο Κύριος μας στο γένος μας, απάνω στο θυσιαστήριο κάθε λειτουργίας, δεν την έχουν ούτε οι αγγελικές δυνάμεις. Αχαιρεάς ο Χριστός. Γι' αυτό πρέπει να καταλαβαίνουμε τουλάχιστον ποια ευθύνη και ποια πληρότητα σαν ανθρώπινο γένος. Οι αγγελικές δυνάμεις φρύτουνε μπροστά στο θυσιαστήριο που ο άνθρωπος καταξιώθηκε να κάνει. Τι λέει στη θυσία μέσα. Τες δένδυση κατά προκαλύπτωση τα πρόσωπα αυτών, τες δένδυση πετώμενα έτερα προς έτερα και έκανα γίνεται προς έτερα. Λέει ο Άγιος Νικόδημος Αγιορείτης τα πνευματικά του Δειγνάθμητα, άμα είμαστε κι εμείς χριστιανοί κάθε Χριστού και λαμπρή και κοινωνάμε κάθε Χριστού και λαμπρή, σπουδαίοι χριστιανοί είμαστε. Αντίμονος. Ο Θεός που έβγαλε την παραβολή του ασώτου, άμα μέχρι τις ημέρες της Εκκλησίας, το Πάσχα, τα Χριστούγεννα. Αυτή και μόνο η Ευαγγελική περικοπή να υπήρχε έφτανε για να σωθεί. Τότε έρχονται όλοι. Αλλά τι να ακούσουν, τι να ακούσουν, αφού δεν τα έχουν διαβάσει. Και κάτι και συζητάνε. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Πάτερ ημών που ευλογείς τους ουρανείς, αγιασθητεί το όνομά σου. Ερθέτω η βασιλεία σου και λυθεί το θέλημά σου, όσο σε καλώνται και επιθυμείς, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει ημείς σήμερα και άφεση ημείς τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήρεμε τις οφειλέτες ημών. Και μη σε μένεις ημάς εις πειρασμό, αλλά να λύσει ημάς από τον Υιό. Διευχόρο των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Καλή ανάμεσα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
πάρω τηλέφωνο να σταθεί. Θα περάσει την κυρία. Όχι, θα σε δω. Καλή καλή.